Έχω κοντά μου τις δύο αρχηγούς του Λεωτικού, από τα αριστερά όπως κοιτάμε την Μαρίνα Πετροπούλου και από τα δεξιά μας την Μυρσίνη Ποντικοπούλου. Κόρισια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε και οι δύο δίκαια, νομίζω, οι αρχηγοί της ομάδας, διότι είστε σχεδόν από την πρώτη μέρα εδώ πέρα. Οπότε θα πείτε σίγουρα, γνωρίζετε καλύτερα ίσως από τον καθένα για την πορεία της ομάδας. Και φυσικά έχετε και μια θέση ευθύνης, γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά στο αστυνομικό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό, έτσι, γιατί πρέπει να βοηθάτε για τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, τα νέα κορίτσια. Όποια θέλει, ξεκινάει. Είμαστε εδώ από την αρχή, λοιπόν. Βράχος, θα έλεγα, της ομάδας και οι δύο παίχτριες. Έχουμε παλίσει πάρα πολύ για αυτήν την ομάδα. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Στόχος της ομάδας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Είμαι περήφανη για τα κορίτσια μου. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Και νομίζω θα πάμε καλά. Μυρσίνη. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και θέλω να πω βασικά ότι φέτος έχω ζήσει πραγματικά κάποιες στιγμές που τις θυμάμαι και νιώθω μια ευτυχία μέσα μου. Τώρα 22 χρονών είμαι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να μιλάω, αλλά ήταν κάποιες στιγμές φέτος, κάποιες ανατροπές που κάναμε, κάποιους αγώνες που ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Και στα 3 χρόνια που είμαι εδώ, νιώθω ότι κάθε χρονιά όλο και πιο πολύ θέλω να παίζω. Όλο και πιο πολύ θέλω να παίζω. Και πορώνομαι. Και το νιώθω και από τους συμπαικτές μου αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι που. Αυτό και το καλό κλίμα που έχουμε όλες μεταξύ μας. Άρα η συνταγή της επιτυχίας για την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια νέα ομάδα. Ανέβηκε σχετικά γρήγορα κατηγορία. Πάει καλά φέτος. Δύσκολα, έτσι. Στα χέρια σας είναι η παραμονή. Οπότε αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, το καλό κλίμα και το πάθος που δείχνετε στα παιχνίδια, να μην τα παρατάτε ποτέ. Ακριβώς, να έχουμε όλοι. Αυτό και γιατί τώρα είμαστε μια νέα ομάδα και έχουμε πολλές νέες κοπέλες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κοπέλες που έχουν ξεκινήσει ποδόσφαιρο μετά τα 18. Και έχουμε, ας πούμε, κοπέλες που παίζουν βασικές και κάνουν 2 χρόνια ποδόσφαιρο. Και έχουν και σκοράρει πολλά τέρματα. Αντιμετωπίζουν, ναι, δηλαδή άλλες κοπέλες που παίζουν 10 χρόνια στα ίσα. Και φαίνεται αυτό, νομίζω. Τώρα και ακριβώς το πάθος βοηθάει να βγαίνει. Και εννοείται και το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για μένα. Έχουμε αγκαλιάσει όλα τα κορίτσια. Κάθε κορίτσι που θα έρθει στην ομάδα θα τον αγκαλιάσουμε. Δεν διαχωρίζουμε καμία. Προσπαθούμε όλες το ίδιο. Και σκοπός της ομάδας είναι να έχουμε όλοι. Βασικά να έχουμε όλοι το ίδιο σκοπό. Αυτό προσπαθούμε. Ο σκοπός δηλαδή είναι να προσπαθούμε, να δουλεύουμε. Όλοι μαζί είμαστε ομάδα. Το δείχνουμε σε κάθε μας αγώνα. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Να σταθούμε και λίγο σε αυτό που είπε η Μυρσίνη, ότι πολλά κορίτσια συνήθως στο αντρικό παίζουν από πολύ μικρά μπάλα, από 7, 8, ναι, 9 χρονών. Οπότε είναι και πιο λογικό να έχουν μάθει και περισσότερα πράγματα και πιο νωρίς. Οπότε το γεγονός ότι πολλά κορίτσια έρχονται σε πιο μεγάλη ηλικία είναι λίγο ένας παράγοντας, έτσι, λίγο περίεργος για μια ομάδα, έτσι. Περίεργος, ναι, πιο πολύ για τις γυναίκες. Στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ερασιτεχνικό το επίπεδο, πάρα πολύ. Οπότε είμαστε λίγο πίσω σε αυτό και θέλουμε βοήθεια, θέλει γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλει το γυναικείο ελληνικό μάλλον ποδόσφαιρο, θέλει αρκετή στήριξη και σπρόξιμο, θα έλεγα, από πολλούς παράγοντες. Πείτε μας τώρα κάτι άλλο, τι κρατάτε τώρα από αυτά τα χρόνια που είστε εδώ, τι σας έχει μείνει περισσότερο, κάποια στιγμή ίσως που θα θέλετε να μοιραστείτε, κάποια αστεία στιγμή, ίσως κάτι, δεν ξέρω. Νομίζω αυτό που είπες πριν με τους αγώνες, ήταν φέτος, πραγματικά ήταν η πιο δυνατή χρονιά σε συγκίνηση. Έχουμε κάνει 2 αγώνες, ήταν νομίζω. Που ήταν ανατροπές. Δεν το περίμενε κανείς, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Ποιοι αγώνες ήταν αυτοί? Α πούμε. Το ένα ήταν με τα Βρυλίσια. Για μένα. Πόσο χάνατε εκεί, δηλαδή, 2-0 χάνατε? Χάναμε 1-0. Αλλά είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι λιγάκι και το όνομα της ομάδας. Δηλαδή, εγώ από την πρώτη χρονιά που κάνω ποδόσφαιρο κατέβηκε. Την ίδια χρονιά τα Βρυλίσια και ήταν η ομάδα που στη Γάμα Εθνική νίκησε όλες τις ομάδες, ανέβηκε στη Β', είχε πολύ καλές παίκτες και γενικά και όσες φορές έχουμε κάνει και φιλικά βλέπεις ότι είναι ένας σύλλογος με τις υποδομές του, έχει πολύ καλή ακαδημία και αυτά. Και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωπες στη Β' Εθνική και χάνουμε 1-0 στο ημίχρονο. 0-1 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε στα αποδυτήρια. Μέσα στα αποδυτήρια υπήρχε στην αρχή τσαντίλα ότι δεν παίζουμε καλά και αυτά. Βγαίνουμε. Ξαφνικά έρχεται η ανατροπή, ας πούμε. Η ανατροπή στην αρχή το 1-1, μετά το 2-1 και εκεί πέρα τρελαθήκαμε.
και καταλήξουμε να νικάμε 4-1. Να νικήσουμε. Δηλαδή ήταν. Εντάξει, πάντα η ομάδα το καλό που έχει βγάζουμε πάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλες γεμάτες με πάθος, πραγματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε. Αυτό εκεί. Εγώ νομίζω ότι δημιουργείται και από τα κορίτσια αυτό και από τον coach. Απόλυτα. Και από τη διοίκηση και από τους γονείς, γιατί είναι πάντα πολλοί τους γονείς. Και έχουμε και διάφορους φιλάθλους βασικά που έρχονται, φίλοι και αυτά. Ναι, και κάθε στήριξη. Ασχολούνται, έρχονται, μια και μα το κάνει καλή πασά. Έρχονται στην κερκίδα, τι γίνεται. Ναι, εγώ. Πώς το παρεξή, πώς είστε και πιο παλιές, ανεβαίνει σιγά σιγά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, τι βλέπετε. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά η κερκίδα είναι ακόμα πιο γεμάτη. Θετικό. Πολύ θετικό αυτό. Και δείχνει ότι όντως, όχι στα λόγια, είναι όντως αναπτυσσόμενο το γενικό ποδόσφαιρο. Όλο και περισσότερα κορίτσια έρχονται να προπονηθούν και όλο και περισσότερος κόσμος κεντρίζεται το ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως ήδη έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οπότε στοχεύουμε και εκεί. Σημαντικό, γιατί σαν ομάδα και κοιτάμε και μπροστά, έτσι. Να πούμε τώρα και πόσο δύσκολο είναι έτσι, για να είναι ερασιτέχνη και μια γυναίκα ερασιτέχνη, ίσως ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Να παίζει μπάλα, να έχει την οικογένειά της, ίσως να έχει τη δουλειά της, να, από ό,τι ξέρουμε, Μυρσίνη. Δεν ξέρω το αν έχεις και σκοπό, σαν μουσικός, να κάνεις και κάποια επαγγελματική καριέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το. Παίζεις βιολί, έχουμε μάθει. Παίζω βιολί, ναι, και δουλεύω σε μαγαζιά, ας πούμε, και σε μουσικές σκηνές τα βράδια. Και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το ποδόσφαιρο. Λέει το άμα έχει Σάββατο βράδυ μουσική και Κυριακή, τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει. Αγώνα. Έχουν υπάρξει πολλές φορές. Υπάρξει κάποια βράδια. Που έχει έρθει σε ρίσκο εδώ. Αλλά τώρα φέτος προσπαθώ, που έχουμε ανέβει και στη Β' Εθνική και έχει περισσότερες απαιτήσεις, προσπαθώ κάπως να τα. Να το κουμαντάρω έτσι, ας πούμε, ώστε να έρχομαι. Να ξεκουράζουμε και να έρχομαι. Αλλά έχει πολλές δυσκολίες γιατί. Αυτό και. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με τη μουσική, έχω και τη σχολή μου που σπουδάζω κάτι διαφορετικό απ' όλα, αλλά και τα περισσότερα κορίτσια έχουν τις δικές τους σχολές το πρωί, ας πούμε, τρέχουν στο πανεπιστήμιο. Κάποιες έχουν και δουλειά συγχρόνως part-time και έρχονται και στην προπόνηση. Άλλες κοπέλες δουλεύουν κανονικές, όπως ωραία, κανονικά ωράρια και παραπάνω. Ναι, και οι μεγαλύτερες παίχτριες που είμαστε. Οι περισσότερες μετά τη δουλειά κατευθείαν γύρω. Και εσύ, Μαρίνα, εργάζεσαι από ό,τι ξέρουμε. Ναι, εργάζομαι κι εγώ. Οπότε κατευθείαν προπόνηση. Οπότε κατευθείαν προπόνηση. Στην ουσία είναι η αγάπη μας. Οπότε μας δίνει όθηση στο να συνεχίσουμε. Πιο πολύ σας κουράζει, μάλλον ακριβώς, παρά σας κουράζει. Έτσι. Παρότι την κούραση. Τώρα εσύ, η Μυρσίνη, παίζει βιολί, είσαι νησιώτησα. Έχω λίγες καταγωγές. Από πού θα μας πεις και το νησί, εντάξει. Από την Τζιά θα πω. Έτσι, από μικρή πηγαίνουμε εκεί. Μια χαρά, ωραίο νησίδια. Έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά αυτό πάνω από όσο στο ότι είμαστε κιόλας παρέα, είναι πολλές φορές που θα έρθει όλη η ομάδα στο μαγαζί, ας πούμε, που μπορεί να κάνουμε κάποιο live. Όχι μέρα αγώνα, φυσικά, την επόμενη, έτσι. Έτσι, γιατί είναι και διοίκηση εδώ κοντά, μην ακούγεται. Εκεί πέρα, ας πούμε, εγώ νιώθω ότι δενόμαστε ακόμη περισσότερο και άλλες φορές που θα βγούμε. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχουμε ηλικίες από 12 χρονών στην πρώτη ομάδα, εννοώ τη γυναικεία, μέχρι 30, θα πω 29-30. Και ενώ. Εντάξει, όπως είναι φυσικό, δεν γίνεται όλοι να κάνουμε παρέα με όλους. Οπότε μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς, ας πούμε, κάποια σπασίματα σε θέμα. Μια παρέα. Δεν μπορεί να είναι όλοι φίλοι, το θέμα είναι να υπάρχει καλό κλίμα. Υπάρχει ένα κλίμα και μια αγάπη από τον πιο μεγάλο στον πιο μικρό. Και μεταξύ όλων, το οποίο εγώ νιώθω ότι είναι. Εντυπωσιακό, ως ένα βαθμό. Κάπως έτσι θα το. Αυτό. Και σίγουρα θέλω να πω ότι όπως σε όλες τις ομάδες μπορεί να έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά με κάποιους παίκτες, να το πω κάπως έτσι. Εγώ νιώθω ότι σαν ομάδα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν τα έχουμε αντιμετωπίσει με τον πιο. Ναι, γενικό και. Τα πρώτα χρόνια ήταν και πιο δύσκολα σαν ομάδα, έτσι. Είχαμε και διαφορετική διοίκηση. Έχουμε την τιμή τον τελευταίο χρόνο να έχουμε καινούργια διοίκηση και εννοείται υπάρχει διαφορά, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να έχει ένα καλό ΔΣ. Εντάξει, αυτό. Είναι έχουμε αλήθεια αυτό. Έχουμε τη στήριξη από όλους.
Οπότε... Καλός ή κακός, όπως λέμε για τα άσχημα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, έτσι ναι. Είναι και τα καλά όμως. Χωρίς μια κεφαλή, χωρίς μια σταθερό πυλώνα, δεν μπορούν να έρθουν και τα υπόλοιπα. Χωρίς κάποιους ανθρώπους, γιατί ειδικά τώρα εδώ δεν έρχεται κανείς για να βγάλει χρήματα, εδώ έρχεται για να προσφέρει. Ακριβώς. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό να έχεις μια υγιή και σοβαρή διοίκηση όπως είναι η τωρινή. Έτσι ακριβώς. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θα θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Όχι, πάμε στον αγώνα. Περιμένουμε τον αγώνα της Κυριακής. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Και στον αγώνα της ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Τέλεια, τέλεια. Ελπίζουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.